Από την αίθουσα σύνταξης η Μαρία Ανδρικάκη τώρα θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Ο Τζέικ Σάλιβαν, Λίνα, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Ισραηλινό ομολογό του, εξέφρασε την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέφρασε τη βούληση του Λευκού Οίκου για αποκλιμάκωση. Ο Μπάιντεν είχε θέσει, να θυμίσουμε, το θέμα Ισραήλ-Παλαιστίνης σχετικά πιο χαμηλά στην ατζέντα του. Αυτό όμως είναι το πρώτο τεστ της κυβέρνησής του επί της ουσίας που αφορά στη Μέση Ανατολή. Οι εξωτερικές πιέσεις είναι εξαιρετικά μεγάλες. Αμερικανικά δημοσιεύματα τώρα, Λίνα, θέλουν Ισραηλινούς αξιωματούχους να ζητούν από την κυβέρνηση Biden να μην επέμβει στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και να τους αφήσει να τα βρουν μόνοι τους. Ο Νετανιάχου πάντως χθες διέταξε το κλείσιμο του όρους του ναού για τους Εβραίους επισκέπτες και άλλαξε το δρομολόγιο της ετήσιας παρέλασης, ώστε να μην περνάει ούτε από τη μουσουλμανική συνοικία, ούτε από την πύλη της Δαμασκού και έτσι και να ολοκληρωθεί νωρίτερα και να μην εξαγριώσει περαιτέρω τους διαδηλωτές. Σήμερα, τέλος, Λίνα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συζητήσει τα νεότερα, θα συζητήσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.